Βγει λίγο να σε μπέρδεψε. Ένα σύννεφο δεν με αφήνει να δω. Θα τα πάρω τα πράγματα από την αρχή, γιατί έτσι κάνουμε πάντα σε αυτό εδώ το κανάλι. Τα βάζουμε όλα σε τάξη για να μην μπερδευόμαστε. Εντάξει. Πρόσφατα λοιπόν άρχισα να έχω πόνους έντονους στον αφιένα, στην πλάτη μου, και έχω τον πανούλη μου, τον φυσιοθεραπευτή μου, όπως και τον κύριο Κατσιφαράκη, οι οποίοι με βοηθάνε, με προσέχουν κτλ. Μου έκανα και μία ένεση, σκεφτείτε, στο ένα χέρι, ο κύριος Κατσιφαράκης, γιατί μου είπε ότι είναι αρκετά δύσκολη περίπτωση τενοντίτιδας. Ξεκινάει λοιπόν όλο αυτό από τον αφιένα και από ό,τι φαίνεται το βασικό πρόβλημα του αφιένα είναι η τσάντα. Η τσάντα που κουβαλάω, η τσάντα αυτή είναι αρκετά βαριά. Η τσάντα αυτή είναι μια γυναικεία τσάντα, μια μέση γυναικεία τσάντα. Ούτε κάτι παραπάνω, ούτε κάτι λιγότερο. Και σκέφτηκα να την ανοίξουμε εδώ μαζί. Ψαλίδι. Συρραπτικό, Black & Decker. Αλήθεια σου λέω, δεν έχω κάνει καμία παρέμβαση. Η τσάντα αυτή είναι όπως γύρισα χτες το απόγευμα. Δεν την έχω ανοίξει, έβγαλα μόνο το κινητό μου από το προστινό τσεπάκι. Οπότε θα ανοίξουμε αυτή την τσάντα. Κάποια από τα πράγματα που θα έχει μέσα μπορεί και εγώ να έχω ξεχάσει ότι υπάρχουν, αλλά μπορεί να είναι πιο πρόσφατες προσθήκες. Γενικά είναι κάτι πιο εναλλακτικό. Μπορεί να μας φαινόταν η τσάντα του Sport Billy σαν τσάντα υπερθέαμα, αλλά η αλήθεια είναι ότι η μέση γυναίκα εκεί έξω έχει την τσάντα του Sport Billy. Βεβαίως και βγάζει. Και βγάζεις και βγάζεις και βγάζεις και βγάζεις και λες τι άλλο θα βγει από εκεί μέσα. Όμως, αχρίαστη να είναι αυτή η τσάντα. Δεν υπάρχει περίπτωση να σου ζητήσει κάτι ο άντρας, το πρώτο σου παιδί, το δεύτερο σου παιδί, δεν ξέρω πόσα παιδιά έχεις, η κολλητή σου, ο κολλητός του άντρα σου, ο μπατζανάκης του ξάδερφου του γείτονα, και να μην το έχεις. Είσαι τέτοια περίπτωση, είσαι φίλη μου. Ας ξεκινήσουμε.